Ονομάζομαι Δραγωμάνοβιτς Αναστάσιος, είμαι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος και αναλάβαμε την υποστηρικτική κυκλοφοριακή μελέτη για το Master Plan του Λιμένα με ειδικούς συμβούλους, τους καθηγητές του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Γιώργο Γιάννη και την κυρία Ελένη Βλαχογιάννη και οι δύο ειδικευμένοι στα θέματα κυκλοφοριακής τεχνικής και σχεδιασμού των μεταφορών. Ουσιαστικά στο πλαίσιο του Master Plan εξετάσαμε, στήσαμε ένα ευρύ κυκλοφοριακό μοντέλο για την πόλη της Χίου με όριο περίπου τον περιφερειακό δρόμο, περιλαμβάνοντας μέσα και την περιοχή του αεροδρομίου προς νότο, το οποίο το στήσαμε τη γεωμετρία του, το βαθμονομήσαμε με βάση στοιχεία που υπήρχαν από προγενέστερες μελέτες και σύγχρονες μετρήσεις. Με στόχο να προσομοιώσουμε δύο κύρια σενάρια λειτουργίας, τη λειτουργία του λιμένα στην θέση την εσωτερική, όπως είναι σήμερα, αλλά με τους φόρτους που περιμένουμε να έχουμε σε ορίζοντα 25 ετίας, και τη λειτουργία του λιμένα σύμφωνα με το σχέδιο του Master Plan. Από την ανάλυση προέκυψε, όπως άλλωστε περιμένει κανείς, σημαντική ελάφρυνση της κυκλοφορίας με το λιμένα στη νότια θέση, όχι μόνο ποσοτικά από άποψη φόρτων και καθυστερήσεων, αλλά κατά κύριο λόγο μια σημαντική ποιοτική βελτίωση, βγάζοντας πλέον τα βαρέα οχήματα από την κεντρική περιοχή του κήπου και των κεντρικών δραστηριοτήτων της πόλης και οδηγώντας τα με πιο εύκολο, σύντομο τρόπο, με μικρότερες διαδρομές, στον περιφερειακό δακτύλιο της πόλης. Να το δούμε έτσι αυτό λίγο πιο αναλυτικά, δηλαδή πώς θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος στο κομμάτι αυτό το νότιο. Η γενική προσέγγιση είναι ότι δημιουργείται μία πύλη εισόδου στην περιοχή αυτή του λιμένα, με μία κεντρική νησίδα διαχωρισμού των ροών εισόδου και εξόδου, ώστε να μην έχουμε το μπλέξιμο που ξέρετε όλοι από τη σημερινή λειτουργία του λιμένα. Η είσοδος των φορτηγών κατευθύνεται αποκλειστικά προς νότο, όπου είναι και η κύρια προέλευση των φορτηγών, και όσα κινούνται προς βόρεια Χίου θα μεταφέρονται στο βορρά μέσω του περιμετρικού δακτυλίου, ενώ αντίστοιχα τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, τα επιβατικά οχήματα, μπορούν να κινηθούν είτε προς νότο είτε προς βορρά, σαν συνέχεια της κυκλοφορίας της πόλης. Η κυκλοφοριακή δυσκολία του λιμένα, όπως περιμένει άλλωστε κανείς, είναι ότι είναι ένας λιμένας που είναι μέσα στην πόλη, οπότε επιβαρύνεται κυκλοφοριακά από την πόλη και επιβαρύνει και ο ίδιος κυκλοφοριακά από την πόλη. Η λύση του να τοποθετηθεί όχι τόσο κεντρικά, αλλά πιο νότια και πιο κοντά στον περιμετρικό δακτύλιο, βελτιώνει τα πράγματα. Έχουμε συνολικές βελτιώσεις στους χρόνους διαδρομής που εκτιμήσαμε για το σύνολο της κυκλοφορίας της περιοχής μελέτης και ειδικότερες βελτιώσεις που φτάνουν μέχρι και στο 50-60% σε σχέση με τις δύο λύσεις, σε επιμέρους διαδρομές που εξετάσαμε ειδικά. Όσον αφορά το νότιο κομμάτι, η κυκλοφορία θα είναι διπλή σε όλη την έκταση του λιμανιού ή θα έχουμε κομμάτι? Θα είναι διπλή, προβλέπουμε μια διαπλάτηση της Νενιτούση και Σταύρου Λιβανού σε εύρος οριακά 8 μέτρα, όσο μας επιτρέπει εδώ το παλαιό διατηρηταίο κτίσμα του ναυτικού ομίλου. Οπότε πλέον αποκαθιστούμε την διπλή κυκλοφορία, σήμερα είναι μονής. Και παραμένει μονής στο τμήμα μπροστά από το Χανδρή στη Λεωφόρο Αιγαίου.